Τι όμορφα μας τα έχει φτιάξει η Αγία μας Εκκλησία, που ευωδιάζουν, που ευλογούν και αγιάζουν. Ευωδιάζουν, ευλογούν και αγιάζουν. Εκεί σου λέει στη μέση της Σαρακοστής, όπου ο αγώνας, η νηστεία, οι πειρασμοί κιωτεύουν λίγο τον άνθρωπο και έρχεται η Εκκλησία να μας βάλει τον σταυρό της. Ό,τι πολυτιμότερο έχει η Εκκλησία. Διότι ό,τι κάνει και ό,τι ευλογάει ό,τι κάνει η Εκκλησία μας το κάνει με το σταυρό. Με το σταυρό, σταυρώνει. Ο παπάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, ό,τι ακολουθίες και αν κάνει, ή θα ευλογάει σταυρωτά, ή θα βάζει το χέρι του μέσα στο νερό και θα το κάνει βάπτισμα, το κάνει μέγα αγιασμό. Παίρνει τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας, σταυρώνει και ευλογάει τον άρτο και τον κάνει σώμα Χριστού. Σταυρώνει και ευλογάει το Άγιο Ποτήριο και το κάνει αίμα Χριστού. Τελειώνουμε το βάπτισμα και λέει ο παπάς, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Τι σημαίνει αυτό? Σταυρώνει με το Άγιο Μύρο. Και κάθε χρόνο όταν κάνουμε τη σταυροπροσκύνηση, θυμάμαι εκείνο το υπέροχο γεγονός το οποίο συνέβη με τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό και τον Αλή Πασά, και είναι γραμμένο στη βιογραφία του Αλή Πασά αυτό. Επειδή ζήλευαν, λέει, πάρα πολύ οι Εβραίοι την αγάπη που είχε και το σεβασμό που είχε ο Πασάς των Ιωαννίνων στο πρόσωπο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, το ζήλεψαν πολύ. «Ρε Πασά», του λένε, «πολυχρονεμένε μας, γιατί τον αγαπάς τόσο πολύ αυτόν τον καλόγερο? Δεν βλέπεις ότι σε κοροϊδεύει? Περνιέται ως Άγιος από τους πιστούς, αλλά δεν είναι τίποτα Άγιος όμως. Εμείς», του λένε, «Πασά μου, σου έχουμε ένα πείραμα. Να σου κάνουμε ένα πείραμα να δούμε αν είναι Άγιος». Χάρη και ο Αλή Πασάς. Λέει, «Για να δούμε το πείραμα. Θα σου κάνουμε ένα φαρμάκι». Αυτοί συνήθως οι Εβραίοι ήταν φαρμακοτρίφτες, φαρμακοποιοί. Και θα τον βάλεις να το πιει για να δούμε, θα γλιτώσει? Αν είναι Άγιος θα γλιτώσει, αν δεν είναι Άγιος αλίμονό του, άστον, τι τον θέλεις. Το φτιάχνουν, μαζεύονται όλοι. Μαζεύεται και ο Άγιος ο καημένος. Του λέει ο Αλή Πασάς, «Έχουμε εδώ», λέει, «να πιεις κάτι. Αλλά μου είπανε», λέει, «ο Βρέη, να μην το σταυρώσεις. Δεν θα το σταυρώσεις το ποτήρι. Γιατί ξέρουμε ότι άμα το σταυρώσεις, ο σταυρός σας έχει δύναμη». Του δίνουν λοιπόν την κούπα,
γουρλώνει τα μάτια ο Εβραίος, γιατί ήξερε τι δηλητήριο είχε μέσα. Το παίρνει ο παππούλης, το κοιτάει και σκέφτεται πώς θα το πιω χωρίς να κάνω το σταυρό μου. Και τι τον φωτίζει ο Θεός να κάνει. Πασά μου πολυχρονεμένε, για πες μου, του λέει, κοιτάξτε τώρα, δεν θα το κάνω ακριβώς, δεν έχω κούπα. Από ποια μεριά να το πιω, πασά μου? Από εδώ, από εδώ, από εδώ ή από εδώ? Και αυτός και ευλόγησε και σταύρωσε την κούπα. Ο πασάς όμως περίμενε με αγωνία, πιες τον πρέ από όπου να είναι. Το πίνει, περιμένει πρώτος ο Εβραίος να τον δει να τελειώνει και του λέει ο Άγιος τώρα, πασά μου, θέλω κι εγώ τώρα μια χάρη. Πες τον Εβραίο να του ξεπλύνουμε το ποτήρι και να το πιει. Ποιον σταυρό να σταυρώσει ο Εβραίος? Ποιον? Αυτόν που στον οποίον καταδίκασε το Χριστό. Τι να κάνει ο Εβραίος, του λέει ο πασάς τώρα για να δοκιμάσει και τι φαρμάκι ήταν. Του λέει, αν δεν το πιείς, σκόψω το κεφάλι. Και το πίνει ο Εβραίος και μένει εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Πόσες φορές σταύρωσε και ξανασταύρωσε η Εκκλησία μας. Πόσες φορές σταύρωσε και πόσες φορές ξανασταύρωσε η Εκκλησία μας για να ευλογάει και να αγιάζει. Λέει ένα ωραίο τροπάριο στους Ένους, νομίζω του δεύτερου ήχου, «Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δε δοκάς». Φρύτη γάρ και τρέμει ο διάβολος, μη θέλων καθοράν αυτού την δύναμη. Δε θέλει να βλέπει ο διάολος τη δύναμη του σταυρού. Και λέει κάπου αλλού ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, πώς ακριβώς, λέει, να κάνουμε το σταυρό μας από τον μέτωπο μέχρι την κοιλιά μας δεξιά και αριστερά, για να παίρνουμε σε όλο το σώμα μας τη χάρη και την ευλογία. Και λένε οι αγιορείτες όταν τους ρωτάμε, τι είναι αυτό που μπορεί να μας φυλάξει, ποιο είναι το φυλαχτό μας? Δεν χρειαζόμαστε, λέει, φυλαχτά. Και πολλές φορές ψεύτικα που πουλάνε στο εμπόριο, που δεν έχουν τίποτα μέσα, αλλά χρειαζόμαστε καθένας μας να κάνει το σταυρό του. Το σταυρό μας όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας, για να μας φυλάει ο Θεός. Το σταυρό μας όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας, για να ευχαριστούμε το Θεό που μας φύλαξε. Το σταυρό μας όταν καθόμαστε να φάμε, για να ευχαριστήσουμε, για να ευλογήσουμε το τραπέζι μας και να ευχαριστήσουμε το Θεό μας για τα καλούδια που μας έδωσε. Θυμάμαι, γιατί μωρέ και οι παλιοί το ξεχάσαμε, τα ξεχάσαμε αυτά. Θυμάμαι που η γιαγιά μου έπαιρνε το καρβέλι το ψωμί και το σταύρωνε με το μαχαίρι 3 φορές και μετά το έκοβε. Το σταύρωνε 3 φορές και μετά το έκοβε. Και επειδή μας ξεγελάει η ζωή και νομίζουμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, και όταν έρθει το πρόβλημα τρέχουμε, αλλά μετά, επειδή δεν ξέρουμε τίποτα να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τι, δεν ξέρουμε να κάνουμε. Ενώ οι παλιοί ήξεραν και να γονατίζουν και να προσεύχονται και την ευλογία και τη χάρη του Θεού να ζητάνε,
και να ξέρουν τι είναι αυτή η δύναμη του Σταυρού. Ποια, έλεγε η γιαγιά μου, τα παιδάκια σου, λέει, όταν βγαίνουν από το σπιτικό σου, να τα σταυρώνεις, να τα σταυρώνεις. Μία υπέροχη συνεργάτη δάμου που είχαμε, που τώρα έφυγε από τη ζωή νωρίς, βιάστηκε να τελειώσει και ήταν η γιαγιά της, ήταν πνευματικό παιδί του Γεωργίου του Καρσλίδη, του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη, που τον έχουμε εκεί προτελευταίο, εκεί με τα κόκκινα ταράσα, ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης. Και μια φορά η γιαγιά αυτής της κοπέλας, της κυρίας Μαρίας, θα πήγαινε με μια παρέα από το χωριό της, της Ύψα, να εξομολογηθούν. 3 ώρες με τα πόδια, 3 ώρες για να βρουν Άγιο Πνευματικό. Αλλά αυτές, λέει, όλες φύγανε χωρίς να πάρουν την κυρία Ανδρομάχη, δεν ήταν γιαγιά τότε. Και πάνε, φτάνουν στο μοναστήρι, τις περιμένει έξω από το μοναστήρι ο Άγιος. Γιατί δεν πήρατε μαζί και την κυρία Ανδρομάχη, σας παρακαλώ. Έσκυψαν το κεφάλι. Τι να πούν. Θα κάτσετε, λέει, όση ώρα είναι να έρθει η κυρία Ανδρομάχη, εκεί, στον ήλιο όμως, για να καταλάβετε από υπομονή και να καταλάβετε τι σημαίνει. Κάθισαν και μόλις, λέει, ήρθε, χωρίς να τον ειδοποιήσουμε εμείς, βγήκε έξω, μας περίμενε, μας πήρε μέσα και μας εξομολόγησε. Μου έλεγε, λοιπόν, αυτή, εγγονή του Αγίου, όταν βλέπω, λέει, μηχανάκια να τρέχουν, δέστε ευλογημένη σκέψη, μωρέ, που έχουν άνθρωποι. Όταν βλέπω, λέει, μηχανάκια να τρέχουν, δεν τα βρίζω τα παιδιά. Τα σταυρώνω, λέει, 3 φορές και λέω, Παναγίτσα μου, φύλαξέ τα. Έκανε και απόδειπνα και χαιρετισμούς και νηστείες άλαδες και φιλανθρωπία και αγάπη πολύ. Μαράκι μου, να είσαι εκεί πάνω, ευτυχισμένη στην αγκαλιά του Θεού. Έτσι να πορευόμαστε, έτσι να πορευτούμε με το Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους και κυρίως με τη δύναμη του Σταυρού.